Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συνταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόσυρση στρατευμάτων από το Αφγανιστάν τους επόμενους μήνες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Τζο Μπάιντεν έκανε την ανακοίνωση πρόσφατα, λέγοντας ότι όλες οι δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη χώρα μέχρι την 20η επέτειο της 11 Σεπτεμβρίου. Η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας Ανεγκρέτ Κραμπ Κάρενμπάουερ επιβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά σχέδια εν ώψη της συνάντησης της Συμμαχίας της Βρυξέλλης, τονίζοντας: «Λέγαμε πάντα, πηγαίνουμε μαζί, αποχωρούμε μαζί». Η απόφαση για απόσυρση λαμβάνει η χώρα εν μέσω δύσκολων συνομιλιών με τους Ταλιμπάν, οι οποίοι εξακολουθούν να εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις. Οι Ταλιμπάν δεν μπορούν να νικήσουν τον Αφγανικό Εθνικό Στρατό, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί σε μεγάλο βαθμό από το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι τα καλά νέα, αλλά είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν όλες αυτές τις επιλεκτικές δολοφονίες εναντίον δικαστών, δημοσιογράφων, κυβερνητικών αξιωματούχων και ούτω καθεξής, για να προσπαθήσουν να διαλύσουν τη μελλοντική αφγανική ελίτ. Οπότε σίγουρα αποτελούν απειλή. Αλλά από την άλλη πλευρά, διατηρώντας τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή, τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ, για 20 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, δεν είναι λύση. Την περίοδο 2010-2011 περίπου 100.000 Αμερικανοί στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στο Αφγανιστάν. Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μείωσε τον αριθμό τους σε 8.400. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά ενίσχυε τις δυνάμεις αυτές, ανεβάζοντας τον αριθμό τους. Τελικά όμως τους μείωσε στους 2.500 που βρίσκονται σήμερα.